Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, στα 18 λεπτά και μετά από τις 5. Σήμερα Τρίτη 12 του Φλεβάρη, με πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε. Με το χθεσινό παιχνίδι στην Τρίπολη να βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο της κουβέντας που θα κάνουμε και της ανάλυσης που θα κάνουμε μέχρι και τις 7, και με τον Χρήστανο Τσαλτίδη που θα τον έχουμε τηλεφωνικά μετά από τις 5.30, αλλά και με εσάς μετά από τις 6. Την έχεις καταβρεί με το χαλί, Δημήτρη Μπαλόμπα, γουστάρεις. Ναι ρε φίλε, έπρεπε να βάλω το χέρι μου λίγο για να ανέβει ποιοτικά η εκπομπή σαν ακουστική. Λοιπόν, γιατί με το προηγούμενο το βάζανε και γυρίζανε. Λοιπόν, πολλά πραγματάκια που έχουμε να πούμε. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας ακούσω σήμερα και έχει μεγαλύτερη σημασία να ακούγεται η φωνή του κόσμου και η γνώμη του κόσμου μετά από αποτελέσματα όπως το χθεσινό και φυσικά μετά από τις ήττες. Απλά μετά τις ήττες και τα άσχημα αποτελέσματα γενικότερα, όλοι βγαίνουν και όλοι έχουν κάτι να πούνε. Η ουσία κρύβεται μετά από αποτελέσματα όπως το χθεσινό. Να τοποθετήσετε και να λέτε τη γνώμη σας. Με μια πολύ θετική άβρα, με μια πολύ αλλαγμένη διάθεση πλέον. Δεν προέκυψε βέβαια χθες αυτό, αλλά δόθηκε μια πολύ καλή συνέχεια με τη χθεσινή νίκη του Άρη στην Τρίπολη, με την εμφάνιση που πραγματοποίησε η ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ που επικράτησε του αντιπάλου της και με την θέση που βρίσκεται πλέον βαθμολογικά, πέμπτος από την προηγούμενη αγωνιστική, αλλά έχοντας αυξήσει τη διαφορά του, ο Άρης αυτή τη στιγμή, από τους διώκτες του όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και για να πάμε και στη βαθμολογία, για να κάνουμε και έναν απολογισμό της αγωνιστικής που ολοκληρώθηκε χθες. Πανιώνιος Απόλλων Σμύρνης 0-1, Ξάνθη Λαμία 0-0, ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός 1-0, αποτέλεσμα που βόλεψε τον Άρη εισαγωγικά. ΑΕΚ Όφη 1-0, αδιάφορο σχετικά για τους Θεσσαλονικείς. Ατρόμητος Λεβαδιακός 1-0, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Πανετολικός Λάρισα 2-2. Και αυτό το αποτέλεσμα βόλεψε αρκετά την ομάδα του Παντελή. Ο Πανετολικός που ήταν μπροστά με 2-0, αλλά η Λάρισα επέστρεψε και πήρε το βαθμό της οπαλίας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία, όπως φαίνεται και από την βαθμολογική της θέση. Και Αστέρας Τρίπολης Άρης 0-3. Η βαθμολογία όπως διαμορφώνεται μετά και την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής. Πρώτος ο ΠΑΟΚ με 54, δεύτερος ο Ολυμπιακός με 45. Τρίτη ΑΕΚ με 48, τέταρτος ο Ατρόμητος με 36, πέμπτος παραμένει ο Άρης με 32 στους 4 βαθμούς από την τέταρτη θέση που είναι πλέον νομίζω ο επόμενος στόχος της ομάδας. Έκτος ο Παναθηναϊκός με 28 που βλέπει την Ευρώπη να απομακρύνεται, όχι επειδή θα βγει του χρόνου, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για να εκτίσει και την ποινή του όσον αφορά τον αποκλεισμό της Ευρωπαϊκής Οργανώσης για ένα χρόνο. Ο Πανετολικός έχει 27, η Ξάνθη που έχασε και άλλο έδαφος είναι στους 26 στην 8η θέση της βαθμολογίας. Ένατος ο Πανιώνιος με 22 βαθμούς, δέκατος Αστέρας Τρίπολης με 21. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπλέξει ή όχι σε περιπέτειες η ομάδα του Παράσκου, αλλά με εικόνα όπως τη χθεσινή και έχοντας έναν βαθμό διαφορά από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ με το δεύτερο της Football League, σίγουρα δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρη. Λαμία 21 επίσης, ΑΕΛ 21, τριπλή ισοβαθμία, ΠΑΣ Γιάννα στους 20 βαθμούς μετά την νίκη χρυσάφη του Παναθηναϊκού, Όφης 17 σε πολύ δύσκολη θέση όπως και ο Λεβαδιακός που είναι στους 13 και τελευταίος και καταδικασμένος νομίζω εδώ και αρκετό καιρό ο Απόλλων Σμύρνης με 9 βαθμούς. Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής, το Σάββατο στις 7 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Άρη. Στις 7.30 ΠΑΣ Γιάννα Ατρόμητος, ακόμα ένα μάτς που απασχολεί τον Άρη όσον αφορά την τέταρτη θέση. Την Κυριακή Λάρισα Ξάνθη στις 3, στις 5 και 4 Λεβαδιακός Πανετολικός, στις 6 Άρης Πανιώνιος, μην μπερδευτείτε πολύ και πατάτε στις 7 στο Βικελίδης, στις 6 είναι αυτό το παιχνίδι με τους Κιανέρθρους, στις 7.30 Ολυμπιακός ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και την επόμενη Δευτέρα, στις 7 η ώρα Απόλλων Σμύρνης ΠΑΟΚ και μάχη παραμονής στις 7.30 στο Κεντικουλέ ανάμεσα σε Όφη και Λαμία. Δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά, Δημήτρη Μπαλόμπα. Γιατί δεν ακούω τόσο καλά. Δυνάμωσε τα και άλλο φιλαράκι μου, μην τα λυπάσαι. Τώρα είναι πάρα πολύ καλά, είστε εκεί. Λοιπόν, είπα μετά τις 5.30 θα μιλήσουμε με τον Χρήσανθο, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Τρίπολη και παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι του Άρη με τον Αστέρα. Αν πριν δύο εβδομάδες, δηλαδή στον απόϊχο του αγώνα με τον Λεβαδιακό,
λέγαμε σε κάποιον ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, θα είναι η κατάσταση έτσι διαμορφωμένη, τρελούς θα μας έλεγε, κατά πάσα πιθανότητα. Εντάξει. Γιατί ο Άρης, μέσα σε 10 μέρες, από το μάτς με την Ξάνθη δηλαδή, μέχρι και χθες, έχει καταφέρει από την απόλυτη εσωστρέφεια, τον προβληματισμό και τη βαθιά αγωνιστική κρίση στην οποία βρισκότανε, να έχει τον πρώτο λόγο για την πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Για δύο λόγους. Για παραπάνω από δύο λόγους βασικά, αλλά δεν είναι μόνο κάτι το οποίο οφείλεται σε αυτόν. Χθες η ομάδα έχει δείξει ότι επιβεβαίωσε βασικά αυτό το οποίο είδαμε και στην Ξάνθη και με τον Μπας Γιάννενα εν μέρη, ότι πλέον αρχίζει να εξελίσσεται και να βελτιώνεται. Δηλαδή αυτό για το οποίο ήρθε ο Παντελίδης τον περασμένο Νοέμβριο. Παρέλαβε δηλαδή μια ομάδα που έμεινε στάσιμη από ένα σημείο και μετά, επί Ερέρα, και ανέλαβε να της δώσει κάτι παραπάνω. Ο Άρης χθες έδειξε ότι αρχίζει να αποκτάει αυτό το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι του. Ένας Άρης που δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση, νομίζω, για το τι μας παρουσιάζει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ψυχολογία πλέον, που της έλειπε. Πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της. Παίζει πολύ πιο απλό ποδόσφαιρο. Δεν ψάχνει το εξιζητημένο. Προσαρμόζεται στον αντίπαλό της και νομίζω ότι χθες ο Άρης σε μεγάλο βαθμό προσαρμόστηκε στον αντίπαλό του. Είχε το αβαντάζ ότι ο Παντελίδης γνωρίζει πολύ καλά αυτή την ομάδα, γιατί αυτός την δημιούργησε το περασμένο καλοκαίρι μαζί με τους ανθρώπους του Αστέρα. Και τον βοηθάει πλέον πολύ η ποιότητα που έχει προσθέσει μεσοεπιθετικά. Γιατί χθες υπάρχει και ο Τόνσο που έσβησε, νομίζω, το άκυρο ντεμπούτο του στη Λιβαδιά. Υπάρχει ο Λάρσον, ο οποίος το έψαχνε εδώ και 3-4 παιχνίδια τον γκολ, το βρήκε κόντρα στην Τρίπολη. Ο Λάρσον για μένα είναι μια βελτιωμένη ενδεχομένως έκδοση του Μπρούνο Γκάμα, γιατί κάνει πάνω κάτω αυτά που κάνει και ο Πορτογάλος στην επίθεση. Απειλεί, νομίζω, περισσότερο, ψάχνει περισσότερο τον γκολ και βοηθάει πολύ στην άμυνα ο Σουηδός και το έδειξε και χθες. Έχει ένα Ματέο Γκαρσία, ο οποίος είναι σεληνιασμένος πραγματικά. Δεν έκανε την εμφάνιση των προηγούμενων δύο αγώνων χθες, αλλά πάλι όταν του ήρθε η μπάλα ήταν εκεί που έπρεπε και την έστειλε στα δίχτυα. Και δείχνει, γενικότερα δείχνουν οι παίχτες ότι αρχίζουν και κουμπώνουν στα θέλω του προπονητή. Στα αγωνιστικά, στο τι θέλει δηλαδή ο Παντελίδης από αυτούς μέσα στο γήπεδο. Και φυσικά υπάρχει και ένας Παντελίδης, ο οποίος πριν δύο εβδομάδες βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, βρέθηκε στην πόρτα της εξόδου, καθώς ο Καρυπίδης ήταν πολύ κοντά στο να λύσει τη συνεργασία του με τον Έλληνα τεχνικό. Άλλαξε το κλίμα, άλλαξε η απόφαση του Καρυπίδη μέσα σε ώρες. Αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία ακόμα στο μάτς με την Ξάνθη και δικαιώνεται ο Καρυπίδης με αυτή την απόφαση. Δικαιώνεται και ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, νομίζω, που έπαιξε τον ρόλο του για να παραμείνει ο Παντελίδης στην ομάδα. Με τα αποτελέσματα τα οποία έρχονται. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν φυσικά μαζί με τους παίχτες, πέραν των παιχτών, έχουν και τη σφραγίδα του Παντελίδη. Είναι τα αποτελέσματα που διώχνουν σιγά σιγά την πίεση πάνω από τον 53χρονο τεχνικό. Και ήταν πολύ μεγάλη πίεση και δικαιολογημένα ήταν μεγάλη πίεση πάνω στον Παντελίδη το προηγούμενο διάστημα. Για λόγους που είναι γνωστοί, όπως δηλαδή ο αποκλεισμός στο κύπελο, όπως ήταν από τον Πανετολικό, όπως ήταν στη Λιβαδιά και η εμφάνιση της ομάδας, προς το γεγονός ότι ο Άρης μέχρι την Ξάνθη δεν παρουσίαζε κάτι καλύτερο. Μια βελτιωμένη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Άσχετα σε κάποια παιχνίδια κατάφερε και κέρδισε. Αυτό ήταν το βασικό θέμα της ομάδας. Δεν εξελισσόταν. Αυτός ήταν και ο λόγος που έφυγε ο Ερέρα, θυμίζω. Πλέον όμως τα τελευταία τρία μάτς, ο Άρης δείχνει ότι εξελίσσεται, ότι παρουσιάζει κάτι καλύτερο. Το βοηθάει πολύ η ψυχολογία. Τον βοηθούν, εγώ νομίζω, χωρίς να θέλω να αποτιμήσω αυτό το οποίο έχει καταφέρει η ομάδα τις τελευταίες μέρες, τον βοηθούν και αντίπαλοι του. Γιατί πλην του ΠΑΣ, Ξάνθη και Αστέρας Τρίπολης ήταν δύο ομάδες που απέναντι στον Άρη προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο, έδωσαν χώρους
περισσότερους σε σχέση με άλλους αντιπάλους του Άρη, που παίζουν πολύ κλειστά και με διπλές ζώνες άμυνας, όπως για παράδειγμα είναι ο Πας Γιάννενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όσοι είδαν χθες το παιχνίδι, δεν ήταν προσέξαν ότι ο Αστέρας προσπάθησε να παίξει μπάλα, ανεβάσει ψηλά τις γραμμές του, άφησε χώρους πίσω, χώρους που ο Άρης εκμεταλλεύτηκε στο δεύτερο και στο τρίτο γκολ που πέτυχε. Γιατί έπιασε την άμυνα του Αστέρα σε ανισορροπία και τις δύο φορές. Μία με την εξαιρετική πάσα του Σιώπη στον Τιγκινή και μία με την κούρσα του Τόνσο, την μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι και τον Ματέο από κοντά να κάνει το 3-0. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Παράσχος δεν έχει στη διάθεσή του τα δύο βασικά του γρανάζια στο χώρο του κέντρου, τον Ιγκλέσιας δηλαδή και τον Μουνάφο. Για τον Μουνάφο ήταν γνωστή η απουσία του, ο Ιγκλέσιας ήταν ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Και ο Άρης χτύπησε από τον άξονα. Κάτι το οποίο έκανε σπάνια μέχρι χθες στη φετινή σεζόν. Κυρίως από τα πλάγια δημιουργούσε η ομάδα. Χθες όμως έχει σκοράρει 3 γκολ και τα 3 ήρθανε δημιουργικά από τον άξονα. Με τα χαφ τους, ένα ακόμη παιχνίδι να δουλεύουν πάρα πολύ καλά ο Μπάσα με το Σιώπη. Χωρίς να κάνουν το εξητημένο, να κάνουν το απλό. Να κλέψω την μπάλα, να τη δώσω γρήγορα μπροστά. Για να βοηθήσω και την ομάδα να βγει γρήγορα στην επίθεση. Ένα πρόβλημα που είχε ο Άρης από την αρχή της χρονιάς περισσότερες φορές. Το ότι αργούσε πολύ να προωθήσει την μπάλα μπροστά, το λεγόμενο επιθετικό transition που λέμε, και έδινε στον αντίπαλο τον χρόνο να πιστοχωρήσει και να οργανωθεί στην άμυνά του. Ο Άρης έπεσε εκτεθειμένη την άμυνα του Αστέρα σε δύο περιπτώσεις χθες. Και ο Αστέρας το πλήρωσε. Συν φυσικά τις γκέλες των άλλων, που κι αυτά είναι μέσω ποδόσφαιρο, ότι εκμεταλλεύεσαι τα στραβοπατήματα των υπόλοιπων για να ισχυροποιήσεις ακόμα περισσότερο τη θέση σου, γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε στα Γιάννενα. Ξάνθη γκέλαρε, ο Πανετολικός γκέλαρε. Έβγαλες νομίζω χθες τον Αστέρα από τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου και πλέον παίζεις μόνο σου μπάλα για να κατακτήσεις την πέμπτη θέση, έχοντας στοχεύσει πλέον ξεκάθαρα και στην τέταρτη. Γιατί οι 4 βαθμοί από τον Ατρόμητο, τον οποίο υποδέχεται ο Άρης στο Βικελίδης στο δεύτερο γύρο, δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση ότι έχουμε ακόμα 10 αγωνιστικές, αν δεν κάνω καλά, μέχρι το φινάλε της σεζόν. Το θέμα είναι η ομάδα να συνεχίσει έτσι, να το πάει καλά, να δημιουργήσει και με μία νίκη επί του Πανιωνίου ένα ακόμα καλύτερο βαθμολογικό μαξιλαράκι πριν πάει στη διαδικασία το ντέρμπι. Και αν συνεχίσει να παρουσιάζει εικόνα όπως αυτή των τελευταίων αγωνιστικών, τότε είναι ικανή, νομίζω, να πάρει τουλάχιστον μία νίκη στον κύκλο των ντέρμπι που έχει μπροστά της με ΠΑΟ, ΚΑΕ και Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πού θα είναι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο θα έρθει. Αλλά αυτός ο Άρης νομίζω ότι έχει την ικανότητα να πετύχει κάτι τέτοιο σε αυτά τα παιχνίδια. Αρκεί να βγάλει μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν που έβγαλε στον πρώτο γύρο όταν είχε κάνει κάτι αντίστοιχο τις πρώτες αγωνιστικές. Με την Λαμία, τη Λάρισα και το Λεβαδιακό. Η ομάδα είχε ένα καλό σερί, είχε ένα momentum, είχε μια ψυχολογία, είχε κάποια καλά στοιχεία στο παιχνίδι της, αλλά μετά την ψιλοπήρη κατηφόρα. Με τον Ερέρα βέβαια τότε. Ο Άρης έχει σοφαρίσει εκείνο το σέρι. Θυμίζει λίγο αυτό το οποίο κάνει η ομάδα στις τελευταίες μέρες, το ξεκίνημά της στο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να υπάρξει και συνέχεια. Με τον Πανιόνιο και μετά στα ντέρμπι, χωρίς άγχος και έχοντας και μια βαθμολογική άνεση και μια διαφορά από την 6η, την 7η και την 8η θέση βαθμολογίας, να πας και να πάρεις ό,τι καλύτερο μπορέσεις στην τριάδα αγώνων που ακολουθούν το μάτς με τον Πανιόνιο. Πάμε στο πρώτο break, Δημήτρη Μπαλόμπα, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και σύνδεση με τον Χρήστο Τσαλτίδη, ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα. Λίγο 107,4, όλα about Άρης on air, επιστρέφουμε, θα πάμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, έχουμε αλλαγή στα ντεξ, Βασίλης Καβαδίας έχει αναλάβει, θα μας κάνει και αυτός παρέα στη ρύθμιση του ήχου FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Τον άλλον δεν βλέπω να τον εντοπίζουμε τώρα στα κοντά. Ανοίγω γραμμές. Μέχρι τις 6 σε πρώτη φάση, Βασίλη Καβαδία, για να ακούσω τι έχει να πει ο λαός του Άρη για το χθεσινό αποτέλεσμα. Για να του δω αν θα βγουν στα ευχάριστα. Κατάλαβες. Εκείνη η ουσία, Βασίλη μου. Λοιπόν, και συνέχεια θα έχουμε και τον Χρήσανθο στην πορεία της εκπομπής. Απλά τώρα είναι σε ένα ραντεβού και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Υπό άλλες προϋποθέσεις, φίλε, αν δεν κερδίζαμε χθες, θα έλεγα ότι δεν είχε τέτοιο τα παντελόνια να γυρίσει πίσω. Αλλά έβγαλε διπλό
και οφείλω να το αναγνωρίσω. Οφείλω να το αναγνωρίσω γιατί εκτός έδρας ο Ζαλτίδης φέτος πήγαινε από ντόρτι σε ντόρτι. Κάτι τώρα με κάτι άκρη κατά τρομή του. Ο Παπαδόπουλος είχε φέρει πάλι Καρίζια δίπλα στον Όφη. Διπλό την Ξάνθη, αλλά ήταν και αυτό στην Ξάνθη. Εντάξει, πιάνεται εκεί πέρα. Αλλά χθες τα πήγε περίφημα. Γι' αυτό λοιπόν ανοίγουμε τις γραμμές 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Να ακούσουμε εσάς πώς είδατε το χθεσινό παιχνίδι. Πώς βλέπετε γενικότερα αυτή την αλλαγή στην εικόνα της ομάδας που δείχνει σημάδια βελτίωσης. Το momentum το καλό στο οποίο βρίσκεται το σύνολο του Σάβα Παντελίδη. Ένας Παντελίδης ο οποίος αρχίζει και διώχνει την πίεση που είχε εδώ και πολύ καιρό πάνω στις πλάτες του. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ακόμα χρειάζεται, γιατί υπάρχουν ακόμα, ο κόσμος είναι λίγο επιφυλακτικός ακόμα απέναντι στον προπονητή του Άρη. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί υπάρχουν ας πούμε αποτελέσματα όπως αποκλεισμός από το κύπελλο με τον Ροτέλη, υπάρχουν αποτελέσματα όπως με την Λιβαδιά, αλλά όπως έχει μερίδιο στην αποτυχία ένας προπονητής, έχει μερίδιο και στην επιτυχία και είναι και δικό του έργο η εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης από το μάτς με την Ξάνθη και έπειτα, με πιο ορθολογικές επιλογές, με πιο απλό ποδόσφαιρο για την ομάδα, το οποίο της βγαίνει κιόλας και φέρνει τα αποτέλεσματα τα οποία φέρνει. Έχουμε φίλο. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Νικολάκη, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μόνο σήμερα βλέπω, εντάξει, και λαϊδάς, όπως είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Εγώ δεν θα σταθώ στο αγωνιστικό, δηλαδή δεν είμαι άνθρωπος για να μπορώ να κρίνω τι είναι κτλ. Μ' άρεσε η ομάδα με την έννοια ότι έχω μια φιλοσοφία στη ζωή μου από τα ερασιτεχνικά μέχρι όπου μπορείς να φανταστείς. Παίξε και χάσε άμπο, έτσι, αλλά όχι με κατεβασμένα χέρια. Ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Και χθες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, είδα ένα σιώπη που, τι να σου πω, δηλαδή λέω ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τελειώμα. Τι πράγμα είναι αυτό? Εκπληκτικός. Είναι γενικότερα σε καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα ο Σιώπης. Όλοι, αλλά ειδικά ο Σιώπης. Εντάξει, η παλιά που βγάζει στον Τικινή είναι φοβερή. Δεν είναι... Όλα, συνολικά αυτό. Ναι. Το ότι κόβει, παλεύει, όλα αυτά είναι στοιχεία φοβερά για μένα. Δηλαδή έτσι μου αρέσει το ποδόσφαιρο, να βλέπω τους να παλεύουν. Ναι. Καθαρά έτσι, όχι με βίο τρόπο τέλος πάντων, αλλά ναι. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο. Ναι. Όλα καλά αυτά. Αλλά ένα συνάδελφό σας σήμερα τον άκουσα σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο και στενοχωρέθηκα με την εξής έννοια, ότι λέει ότι ο Αστέρας μπορεί να έχασε κτλ. Αλλά έχει φοβερές εγκαταστάσεις, βοηθητικούς χώρους κτλ. Που η ομάδα μας δυστυχώς δεν τα έχει. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Η απουσία μας τόσα χρόνια από την Super League. Ο Άρης έχει ένα πλήρες ανακαινισμένο ρίσιο φέτος. Ναι, αλλά μίλησε για το ρίσιο αυτός ο συγκεκριμένος και είπε ότι δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, γι' αυτό και άφησε αιχμή όπως... Το ρίσιο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Εντάξει, έχουν επενδυθεί αρκετά λεφτά. Ναι, εντάξει, μα δεν αντιλέω εγώ, δεν έχω άποψη. Γιατί είπε ότι ας πούμε το ρίσιο ναι μένα, αλλά δεν είναι καλός ο τέτοιος. Δεν υπάρχει στο γυμναστήριο ο εξοπλισμός απαραίτητος για να δυναμώσει. Γι' αυτό άφησε και την αιχμή ο Παντελίδης που είπε ότι πρέπει να μας βοηθήσουν λίγο και οι συνθήκες. Αυτό που ενδεχομένως να χρειάζεται βελτίωση στο ρίσιο, γιατί το πας στο ρίσιο, γιατί οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές, είναι τα γήπεδα. Ναι. Δηλαδή εκεί που προπονούνται οι παίκτες τους. Ναι, κατά τα άλλα το κτίριο έχει ανακαινιστεί πλήρως φέτος και έχει εξοπλιστεί και με ό,τι χρειάζεται είναι στο γυμναστήριο, υπάρχει εστιατόριο μέσα, όλα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα. Μπορούμε κάποια στιγμή να το επισκεφθούμε, υπάρχει τέτοια δυνατότητα? Εντάξει, ο κόσμος δεν μπορεί να το επισκεφθεί. Εδώ, γι' αυτό το λέω. Εδώ καλά-καλά οι δημοσιογράφοι το έχουν επισκεφθεί φέτος ακόμα. Εντάξει, σωστά. Επίσης, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ τους φίλους και τους συναριανούς να βελτιώσουμε λίγο από μόνοι μας την κατάσταση του γηπέδου. Παράδειγμα, θέλω να πάω, γιατί εγώ συνήθως στη τρία πηγαίνω, να πάω στη τουαλέτα και δεν ξέρω, το σκέφτομαι, σφίγγομαι, κάνω οτιδήποτε κάνω για να μην πω γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Έτσι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δηλαδή το πρεστής μιας ομάδας δεν φαίνεται μόνο από το αγωνιστικό κομμάτι, φαίνεται συνολικά. Ο Καρυπίδης είχε πει στη συνέντευξη που έχει παραθέσει πριν λίγο καιρό ότι θα, μέσω επόμενο διάστημα θα γίνουν και εργασίες όσον αφορά τους χώρους υγιεινής στο Βικελίδης. Δηλαδή, να έρθει, παράδειγμα, έχω ένα φίλο Παναθηναϊκό που θέλω να τον φέρω κάποια στιγμή και να νιώσει κάπως έτσι, να πει κάτι γίνεται, ας πούμε. Ναι. Το σωματείο είναι νοικοκυρεμένο, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι χιλιάδιο. Βέβαια, αυτά είπε από ό,τι κατάλαβα τότε στη συνέντευξη ότι προοδευτικά θα γίνουν βαθμία, έτσι.
ναι, ναι, ναι. Θα βελτιωθούν πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθούν, γιατί εμένα πολύ με αφορά αυτό το ζήτημα, δηλαδή ο καλοπισμός, η ευταξία του χώρου. Ναι. Όλα βήμα-βήμα, παιδιά, είναι και η πρώτη χρονιά. Δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί, δεν μπορεί να γίνουν. Και αυτό το ξέρεις, γιατί το ανέφερε ο τύπος, ο συνάδελφός σου. Διότι λέει του χρόνου η ομάδα θα βγει στην Ευρώπη και θέλει να γίνουν πράγματα. Δηλαδή στο εμπορικό κομμάτι, στο κομμάτι της επικοινωνίας, χίλια δύο πράγματα, τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα. Ναι. Α, δούμε. Αυτά είπα. Έγινε. Η ομάδα καλή. Την Κυριακή θα είμαστε εκεί, όπως και να έχει. Ναι. Αν και θα έχει λίγο κρύο, αυτό δεν μας πτωεί. Γιατί μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ότι αρχίζει και ανεβαίνει η ομάδα, αυτή η αυτοπεποίθηση. Το ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο το χάρηκα πολύ, γιατί κάναμε φοβερές αντεπιθέσεις. Πολύ γρήγορες. Αυτό που δεν είχαμε. Μια ταχύτητα παραπάνω. Έτσι είναι. Παίζει η ομάδα απλά πλέον. Δεν είναι ότι κάνει κάτι το εξεζητημένο. Παίζει απλό ποδόσφαιρο. Για απλότητα του ποδοσφαίρου. Ο Κρόιφ είχε πει κάποτε ότι το απλό είναι και το δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό εμένα μου αρέσει πολύ. Όχι εκείνο το πράγμα να ταλαιπωρεί την μπάλα και τα μάτια μας. Αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Να είσαι καλά. Σε παρακολουθώ. Γεια σου, Νικόλα. Για καλή βράδυ. Συνέχεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Το όνομά σας. Πολύ γρήγορα. Γιάννης είμαι. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ένα μάτς που μας έκατσε, έτσι. Ναι, δεν και αυτό. Ότι δεν ήταν πολύ καλοί όλοι οι παίκτες, μηδενός εξαιρωμένου, Μπάσα, Ζήση, αυτό δεν είναι, Ζήσης, όλοι, Σιώπης, όλοι. Δεν υστερεί κανένας για μένα. Όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι, στα τρία τελευταία παιχνίδια είναι όλοι πολύ καλοί. Αλλά και ένα παιχνίδι που μας έκατσε, βάλαμε τον γκολ γρήγορα, ήρθε και το δεύτερο πάλι με δύο, δηλαδή με δύο φάσεις κάναμε δύο γκολ. Αυτό που θέλω να πω είναι, πιστεύω ότι τα άσχημα αποτελέσματα και οι κακές εμφανίσεις άνευροι και άψυχοι έχουν τελειώσει. Ευελπιστώ να πάμε καλύτερα, αλλά να μην πετάμε στα σύννεφα μετά το 0-3 αυτό στον Αστέρα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που μας έκατσε. Τώρα όσο για αυτά που έλεγε ο προηγούμενος για το γήπεδο, ας μην ξεχνάμε που ήμασταν πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει, εντάξει, σίγουρα ένα σωστό κλαμπ πρέπει να τα έχει όλα προγραμματισμένα και σωστά και τις τουαλέτες ακόμη, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει εμένα βασικότερα είναι το πώς θα πάει η ομάδα μου, και από εκεί και πέρα κοιτάς και τα περαιτέρω. Ναι. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί χάσαμε πολύ τζάμπα, πάρα πολύ τζάμπα. Έπρεπε να έχουμε τουλάχιστον 6 βαθμούς ακόμη. Ίσως η απειρία μας, ίσως η πρώτη χρονιά πάλι η επαναφορά. Είχα πει πριν από κάμποσο καιρό και έκανε λογαριασμούς ο Χρύσανθος, θέλω 52 βαθμούς. Με τις 5 νίκες που λέει ο προπονητής, δεν φτάνουμε 52, πάμε 47. Θέλω τουλάχιστον ακόμη μία. Και θέλω να πω ότι πρέπει το παιχνίδι με τους υποτιθέμενους πρωταθλητές να το προσέξει πάρα πολύ και ο προπονητής και όλη η ομάδα και οι φύλαθλοι. Θέλω μια εμψύχωση σε εκείνο το μάτσο από τους φιλάθλους και πόρωση στην ομάδα. Ναι. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Χτες πήγα σε μια καφετέρια, έβλεπα το μάτσο και η φωνή του, όχι του speaker, αυτού που ήταν έξω στο... Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου, τι. Μπράβο, ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Λέω, τι έγινε, αναβαθμίστηκε ο Χρύσανθος. Έμοιαζε πάρα πολύ η φωνή του με τον Χρύσανθο. Χρύσανθος ήταν πάνω στη ζεστασιά των booth. Ωραία.
Βασίλη τον λέγανε, αλλά έμοιαζε πάρα πολύ έτσι η χρειά της φωνής και έτσι όπως μιλούσε. Έπρεπε να έχεις ακουστικά τον Τζαλτίδη που ήταν στην Τρίπολη και φώναζε στα γκολ. Λοιπόν, αυτά. Έγινε φίλε μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευελπιστώ να κάνουμε 6 νίκες, όχι 5 που είπε ο Παντελίδης. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Α, θα γίνει συνέχεια. Πάμε στον επόμενο φίλο Βασίλη μου, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε, το όνομά σας. Ο Μάκης με... Έλα Μάκη μου, έλα. Είσαι καλά, γόρι μου. Δόξα τω Θεώ. Μόνος σου, τώρα ξένιξες. Μόνος μου, ναι, ναι, ναι. Μόνος σου, μπράβο. Κρύωσε ο Τσαλίδης εκεί, γι' αυτό δεν ήρθε ο Βρύσος. Εντάξει. Ακόμα στο δρόμο είναι. Ακόμα στο δρόμο είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή νίκη. Βέβαια, εμείς σαν λαός το έχουμε. Από τη μία ανεβάζουμε την ομάδα μέχρι κάτω, την άλλη την κατεβάζουμε. Το ίδιο έγινε κάθε φορά που αυτό το πράγμα γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ είχα πει κάτι, αν θυμάσαι παλιά, Νίκο, και το είχαμε συζητήσει μαζί με τον Χρήστο και εσένα, ναι, ότι τη δουλειά την κάνουν οι παίκτες. Ο προπονητής, ναι, είναι αυτός που λογικά, αν ξέρει λίγο την μπάλα, θέλει την ψυχολογία των παιχτών στα αποδυτήρια, να τους ανεβάσει, να τους κάνει μια ομάδα. Η τακτική είναι συγκεκριμένη για κάθε προπονητή, διαφορετική βέβαια, τη φιλοσοφία περνάει. Από εκεί πέρα οι παίκτες κάνουν το παιχνίδι μας. Είπες πολύ σωστά, και χθες και ο Χρήστος, ότι οι παίκτες, επειδή τους ήξερε πολύ καλά την ομάδα ο προπονητής, στην Τρίπολη ακολούθησαν το παιχνίδι που τους είπε ο προπονητής. Οι παίκτες του Άρη, εμένα μου άρεσε το έτσι, δεν έκανε τη μεγάλη μπάλα, αλλά τι έκανε. Πρεσάριζε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, δεν άφηνε να πάρουν ανάση οι παίκτες της Τρίπολης. Δεν άφηνε την Τρίπολη να φτιάξει επίθεση από πίσω. Τίποτα. Αυτές οι κάθετες παλιές, βλέπεις ότι ο Μπάσα με τον Σιώπη δεν κάνουν τα λάθη που κάνανε. Έχουν συμμαζευτεί πάρα πολύ και έχουν απλοποιήσει πολύ το παιχνίδι. Έτσι, μπράβο. Είναι αυτό που είπες και εσύ και λογικό ήταν ότι μας είχαν μάθει το πρώτο παιχνίδι Γκάμα Γκαρσία. Τώρα υπάρχουν κάτι διαφορετικό, δηλαδή υπάρχουν πιο πολύ ποιοτικοί παίχτες για μένα. Όχι για τις μεταγραφές που πήραμε μόνο, αλλά τι γίνεται. Θεωρώ ότι εμένα το που λένε και στο λέω ξεκάθαρα προσωπικά, έτσι, όχι ο Τόμς μου αρέσει. Εγώ σαν προσωπικά, σαν φίλαθλος, εμένα μου αρέσει ο Μαρτίνας πάρα πολύ. Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, ότι ήρθε, δεν ήταν έτοιμος όταν ήρθε στον Άρη και πολλοί παίκτες ήταν έτοιμοι τότε στον Άρη που ήρθαν, γι' αυτό είχαμε και αυτά τα σκαμπραβάσματα. Εσύ το έχεις πει κάλλιστα. Το Σεπτέμβριο ακόμα κάναμε μεταγραφές και δεν ήταν η ομάδα έτοιμη και δεν είχαν κάνει όλη και προπόνηση, έτσι, την προετοιμασία. Με καινούριους παίκτες και όλη αυτή η ομάδα, μέχρι να μπουν στη διαδικασία, είχαμε τις τρεις πρώτες νίκες βέβαια, αλλά μετά ήταν τα σκαμπραβάσματα. Τώρα θεωρώ. Δύο πράγματα και κλείνω, να μην σε κουράζω. Όχι, όχι, συνέχισε. Δύο πράγματα θεωρώ. Ναι. Πρώτο, είτε ήρθε ο καινούριος προπονητής, είχε κάτι διαφορετικό, και αυτό που ήθελε μέσα στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να το εφαρμόσουν οι παίκτες του, με αποτέλεσμα να είναι βαριά το πόδι των ποδοσφαιριστών των περισσότερων και να μην μπορούν να αποδώσουν αυτό που θέλανε. Και τώρα να αρχίσει να βγαίνει αυτό το παιχνίδι. Ένα είναι αυτό. Γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές, αν θυμάσαι, είχαν πει ότι και στη συνέντευξή του ο Κωνσταντινίδης δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Το ότι ο Άρης πλέον έχει περισσότερα τρεξίματα. Τρεξίματα έχει, έτσι. Φαίνεται. Είναι. Κοίτα. Το παιχνίδι του που θέλει. Εγώ στα τελευταία τρία παιχνίδια βλέπω έναν Άρη ο οποίος μετά από καιρό δείχνει σημάδια βελτίωσης και εξέλιξης, για να χρησιμοποιήσω καλύτερα τη λέξη. Αλλά από την άλλη, χωρίς να θέλω βέβαια να μειώσω αυτό το οποίο έχει καταφέρει η ομάδα. Έχει δώσει και μάτς που τις πήγανε όπως τα ήθελε. Αν εξαιρέσω λίγο τα Γιάννενα, όπου κλείστηκαν πίσω και κέρδισες, δημιούργησες φάσεις βέβαια, κέρδισες με 1-0. Στην Ξάνθη και στην Τρίπολη, ο Άρης βρήκε χώρους που δύσκολα θα ξαναβρει σε άλλα παιχνίδια. Συμφωνώ. Και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Δεν θέλω να αποτιμήσω το ότι έχει καταφέρει η ομάδα, αλλά ο Αστέρας, για παράδειγμα, χθες, επειδή είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο, παίζει επιθετικά, άνοιξε την άμυνα του στο 30φυλλο χθες. Εντάξει, και όταν παίζει με τον Βλάχο και τον Πασαλίδη και έχει και τον Κυριακόπουλο στα χαφ, γιατί ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο Παράσκος δεν έχει τον Ιγκλέσιο και τον Μουνάφο. Αυτό ήταν το. Αυτό το είπαμε. Και ο Άρης για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι άλλο παιχνίδι, ο Άρης για πρώτη φορά έβγαλε γκολ από τον άξονα. Έτσι. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι άλλο για να κλείσουμε. Ναι. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πρωτίστως είναι να είμαστε χαμηλό προφίλ. Να πηγαίνουμε ένα τα παιχνίδια, αυτό μου άρεσε που είδα την ομάδα εχθές αγκαλιασμένους, να φιλούνται, να είναι δεμένοι. Αυτό δείχνει ότι τα αποδυτήρια έχουν σφίξει περισσότερο. Αρχίζουν να παίρνουν στο επίδεση και ποδοσφαιριστές, οι δικοί μας,
που δεν το έχουν ανάγκη, περισσότεροι έχουν παίξει μπάλα. Ίσως η ήττα στη Λιβαδιά να έκανε και καλό τελικά. Δεν ξέρω να σου πω κάτι, Νίκο μου, το είχαμε και συζητήσει. Ήταν λαθασμένες οι επιλογές και χάσαμε στη Λιβαδιά. Θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι. Και να είσαι και πιο πολύ ανεβασμένος πηγαίνοντας στην Ξάνθη. Δεν ξέρω. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το χάσαμε από επιλογές παικτών. Τρεις επιλογές λαθασμένες ήταν εκείνη την περίοδο στη Λιβαδιά. Δηλαδή μου βάλες Βαλεριάνο Κορχούτ από τη μία πλευρά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και η επιλογή του Μπάσα σαν σέντρα μπακ που είχε αποδειχθεί στην ΑΕΚ μοιραία έγινε πάλι μοιραία. Αυτό ήταν το θέμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι αν κέρδισε τη Λιβαδιά θα κέρδισε και την Ξάνθη. Θα είχαμε ανωδική πορεία. Το πιστεύω αυτό. Απλά στην Ξάνθη έβαλε τα αυτονόητα. Αυτό πιστεύω εγώ. Έβαλε το Ρος που μας βγαίνει ο Ρος, έτσι. Και ναι, ναι, πολύ καλό ο Γάλλος. Θέλω να πω το εξής, Νικό μου, και δεν θέλω να σε κρατήσω όλο. Γιατί μπορεί να έχει γράμμες. Ναι. Αυτό που έχουμε μέσα στη Φιλανδία. Εντάξει, εγώ μπορεί να σου λέω ότι με ένα μου αρέσει ο Μαρτίνες, το ΑΒ. Αυτή τη στιγμή όσο η ομάδα πάει καλά. Και είναι λογικό να είναι κάποιος στον πάγκο. Έτσι θα υπάρχει και η δυνατότητα να μπει αυτός και να παίξει ακόμα καλύτερα. Να μην λέει πάνω πάω εγώ δεν υπάρχει άλλο στη θέση μου. Και αυτή τη στιγμή μου άρεσε πάρα πολύ μεσοπιθετικά καλούς παίκτες και στον πάγκο ακόμα. Που θα μπορούν να παίξουν ένα βασική. Αυτό όμως που ας πούμε με στεναχωρεί, θα το έλεγα έτσι με τους φιλάδους, είναι ότι αυτή τη στιγμή που η ομάδα δεν τρώει γκολ, είτε λέγεται Ρόζ, είτε λέγεται Βαλεριάνο, γιατί ασχολούμαστε με το Βέλεζ, δεν κατάλαβα, με κάθε Βέλεζ. Μπορεί να έχει άλλα προς το Βέλεζ, αλλά αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει δέσει. Πάλι ο Δελιζίζης με το Ρόζ έχουν δέσει απίστευτα. Είναι πολύ καλή. Έτσι είναι, ρε φίλε μου. Είναι πολύ καλή. Γιατί να τους αλλάξουμε, δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι είναι, ρε φίλε. Πέραν κάποιον αναγκαστικό να αλλάξει. Ακόμα και ο Τζανακάκης, πραγματικά το λέω, το παιδί, φιλότιμος αυτά. Πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, γιατί να λέμε ψέματα. Όχι, πάει αρκετά καλά. Ναι, σίγουρα. Έτσι, μπορεί να μην για τον Βέλεθ που λες, και επειδή πλησιάζει ένα μάτς στο οποίο δεν θα έχει ο Παντελής στη διάθεσή του το Σιώπη, εγώ τον Βέλεθ θα τον έβαζα με τον Μπάσα στα χάφη την Κυριακή. Μπορεί, ναι, δεν τον έχω. Δεν ξέρω αν παίζει. Έχω ακούσει ότι έχει παίξει αμυντικό. Την ξέρει τη θέση, την ξέρει τη θέση. Άμα την ξέρει, ναι, για ποιο λόγο να μην τον βάλει. Σωστό αυτό. Υπάρχει ο Ματίγια, αλλά εγώ δεν θα με χαλούσε να βλέπα τον Βέλεθ εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά δεν είναι ανάγκη τώρα επειδή έχουμε συμπάθειες. Δηλαδή να μπει ο Φαέλα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα στα αμυντικά δηλαδή πάει πάρα πολύ καλά και ο Βέλεθ με τον Δελιζίση. Γιατί για να μιλήσουμε, εχθές ήταν αλάνθαστη. Εχθές ήταν αλάνθαστη. Και στην Ξάνθη πήγαν καλά και με τα Γιάννενα πήγαν καλά. Και τώρα καλά. Γιατί να το αλλάξουμε αυτό. Δεν κατάλαβα, Νίκο μου. Υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε. Όπως και μεσοεπιθετικά, εγώ δεν βρίσκω λόγο να αλλάξει το Παντελίδης. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Και κλείνοντας σου πω κάτι, έχω μία διαφωνία εμείς οι δύο, να ξέρεις, άκουσα χθες. Εμένα το πουλέ μου που έπαιξε χθες, που λένε εδώ, που έπαιξε ο πρώτος παίκτης του αγώνα, ασχέτως έκανε και μία, ήταν ο Σιώπης χθες, το φίλε μου, ήταν απίστευτος. Ήταν φοβερός. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 93 δεν υπάρχει. Εγώ θα ψήφιζα MVP τον Τόνσο χθες, βγήκε την κοινή βέβαια του δημοσιογράφου. Ναι. Αλλά μετά τον Τόνσο για μένα είναι ο Σιώπης το χθεσινό μάτς, ξεκάθαρα. Εμένα το αντίθετο να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ βάζω Σιώπη, δηλαδή ο άνθρωπος ήταν παντού. Όταν λέμε παντού, ο Σιώπης έχει βάλει την ουσία στο παιχνίδι του πλέον και, δεν, και αυτό σε συνδυασμό με τα πολλά τρεξίματα που έχει τον κάνει πολύ χρήσιμο στον χώρο του κέντρου. Πέρα από ότι έχει βρει τον αναγνωστικό του ρυθμό, δεν κάνει και τα λάθη μαζί με τον Μπάσα και φαίνονται μέσα κυρίαρχε. Ναι. Είναι απίστευτο δηλαδή. Εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Εγώ θέλω να δω αυτή την ομάδα σαν ντέρμπι τώρα. Γιατί αυτό ο Άρης μου δίνει την εικόνα μια ομάδα που μπορεί να πάρει μια νίκη σε ντέρμπι. Αυτό που μου λες, και εγώ το λέω, αλλά να σου πω όμως κάτι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή μην έχουμε και τρελές απαιτήσεις. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος από τα τρία παιχνίδια, γιατί είναι δύσκολα παιχνίδια, κακά τα ψέματα. Και τα δύο είναι εκτός έδρας κιόλας. Και τα δύο είναι εκτός έδρας. Εάν πάρω στα τρία παιχνίδια τρεις βαθμούς ή τέσσερις. Εκεί θα είναι σε καλά, λες. Δηλαδή. Είμαι πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά, φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι, δεν έχω απαιτήσεις. Τώρα εντάξει, οι άλλοι έχουν 70-80 εκατομμύρια μπάτσετ, ο άλλος έχει 40. Εντάξει. Εγώ αν θα κερδίσω την ΑΕΚ μέσα εδώ που πιστεύω ότι μπορώ να την κερδίσω την ΑΕΚ, να το ξέρεις. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να την κερδίσει. Ναι. Ρεαλιστικά αυτό είναι το παιχνίδι που έχει περισσότερες πιθανότητες. Α, μπράβο. Αν πάρω μια σοπαλία είτε στο θρύλο, είτε μέσα εκεί στους ακατανόμαστους, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ωραία. Μετά μιλάμε για πάνω από 50 βαθμούς, έτσι. Ναι. Γιατί μετά η ψυχολογία της ομάδας θα πετάει. Δεν το συζητάμε. Εκεί, άμα πάρει ένα αποτέλεσμα, ναι. Πάρα, εάν έχεις ψυχολογία μετά τα τρία ντέρμπι, πάρεις τέτοιους βαθμούς. Δηλαδή η ομάδα θα πετάει. Το λέω να το ξέρεις. Δεν χάνει μετά. Έτσι. Δεν χάνει.
Αυτά είναι. Έγινε μάκη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, έχοντας ξεφύγει λίγο. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο break, Μπίλη μου, και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τον Χρήστο τον Τσαλτίδη που εντοπίστηκε και θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θα περάσει για τον Λάρσον μέσα στην περιοχή, να δούμε τον Λάρσον. Το σούτ θα κάνει γκολ! 0-1 για τον Άρη με το εκπληκτικό σούτ του Λάρσον στο 1 λεπτό βολίδα από τον Σουηδό. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με εκπληκτικό σούτ από τον Λάρσον. Τώρα ο Σιώπης θα περάσει παλιά. Για να δούμε, τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Τικινή να είναι μόνος, θα περάσει τον Παπαδόπουλο. Τικινή θα περάσει το σούτ για τον Τικινή. Μπάλα! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Άρη με τον Τικινή να σκοράρει στο 23ο λεπτό. Ο Άρης κάνει το 2-0 εδώ στην Τρίπολη. Μετά από αυτή την πολύ ωραία πάσα από τον Σιώπη θα μπει ο Τικινή, θα πλασάρει, ακούμπησε την μπάλα ο Παπαδόπουλος. Δεν πρόλαβε ο αμυντικός ο Αστέρα που έτρεχε πάνω στην γραμμή να διώξει την μπάλα. Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρο ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. Ο Άρης πετυχαίνει δεύτερο γκολ στην Τρίπολη, 0-2. Παλιά και τώρα για τον Τόνσο. Ο Τόνσο έξω από την περιοχή. Για να δούμε τον Τόνσο. Πάντα Τόνσο. Κατά μέσα με τον Τόνσο θα περάσει ο Τόνσο. Για να δούμε ευκαιρία. Το σουτ, κολοκάρι, ευκαιρία για τον Άρη. Γκολ 3-0. 3-0. Με Ματέο Γκαρσία. 0-3 ο Άρης μέσα στην Τρίπολη. Με τον Ματέο Γκαρσία να φέρει το rebound μετά την εξαιρετική προσπάθεια του Τόνσο. Το σούτ του Αργεντίνου, την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια ο Ματέο Γκαρσία κάνει το 3-0 μέσα στην Τρίπολη, στο καλύτερο με διαφορά βέβαια ημίχρονο του Άρη από την στιγμή που έχει έρθει ο κύριος Παντελίδης, αλλά βεβαίως και το καλύτερο του από την αρχή της σεζόν. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Δεν τα ακούτε το χαλί από κάτω, ε? Δεν θέλαμε να το κάνουμε πιο εντυπωσιακό, ρε φίλε. Να το ντύσουμε λίγο ναι, μουσικά. Ναι, ρε φίλε, αλλά μιλούσε ένας που έλεγε Δεν πηδάει. Πώς δεν πηδάει? Δεν είναι η νίκη του Άρη. Δεν είναι η εμφάνιση του Άρη. Είναι το γεγονός ότι ο Χρήσανθος Τσαλτίδης, κυρίες και κύριοι, κατάφερε και έφερε μια άνετη νίκη. Έτσι. Την πιο άνετη όλων. Και εξόρκησε, δύο ντόρτια που έφαγε σε Οάκα και Περιστέρι. Εντάξει. Βρε παιδάκι, έλα. Όταν φέρναμε εμείς διπλά για τον Άρη, τα είπα και στον κάτω, πρωτού δεν είχες γεννηθεί. Όταν πήγαμε στη Σερβέντε εμείς και πήραμε για το 1-2. Φέτος, εσύ με πας σε εποχές που είχαμε ακόμα δραχμή. 1-2. Δραχμές είχαμε τότε, Χρήσανθε. Απόλλων Σμύρνης. Δραχμές είχαμε, Πασόκ είχαμε τότε. Και τώρα Πασόκ έχουμε. Λοιπόν, απλά έχει άλλο χρώμα. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλή. Ακούτε, εν τω μεταξύ ο φίλος που έβγαλε και έλεγε τις τουαλέτες, ναι. Φίλε, είχε βγει και μετά την Ξάνθη και έλεγε, είπα ακριβώς τα ίδια πράγματα, σε άλλο ραδιόφωνο. Mm. Ακούσε εκεί που είσαι στο λεκανοπέδιο, βλέπω, ακούει και το Λίμπερο παντού, φυσικά. E-radio, βεβαίως. Έτσι, μας ακούτε και από το e-radio. Αλλά είχε βγαίνει μετά από επιτυχίες μόνο βγαίνει εδώ μεταξύ. Αλλά δεν λέει για επιτυχίες, λέει για κάτι άλλο. Σημαντικό το θέμα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Το timing ήταν λίγο λάθος. Ναι. Όχι, βγαίνεις και το λες μετά την Ξάνθη. Το είπες. Το επικοινώνησες. Τώρα πάλι μετά την νίκη. Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βγαίνεις να το πεις μετά από ήττα. Τέλος πάντων, πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε στα αγωνιστικά. Καθόμουν χθες το βράδυ και προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ήταν η τελευταία φορά που Άρης κέρδισε τόσο άνετα. Στη Λαμία. Πιο άνετο ήταν το χθεσινό. Ναι, γιατί ήταν στο ημίχρονο. Πιο άνετο ήταν. Δεν υπάρχει άλλο πιο άνετο. Λαμία ήταν 0-0 ημίχρονο, νομίζω. Ναι. Ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει πιο άνετο, είναι η αλήθεια. Σε ένα από τα πιο δύσκολα εκτός έδρας μας. Και θεωρώ ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει εκεί να σου βγαίνουν κάποια πραγματάκια. Υπάρχουν άλλα μάτια τα οποία ο Άρης πραγματικά δεν του βγήκε τίποτα, αλλά δεν θεωρώ και πάλι τυχαίο αυτό το γεγονός. Δηλαδή, άκουσα και τον coach χθες που είπε ότι εμείς δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα μου επιτρέψει να πω ότι προφανώς δεν δουλεύει
με τον ίδιο τρόπο ο ποδοσφαιριστής. Γιατί άλλον Σιώπη είδα στη Λιβαδιά, άλλον Σιώπη είδα χθες. Άλλος Μπάσα ήταν μέχρι να φύγει ο Μαυράη από την ομάδα, άλλο Μπάσα βλέπω. Άλλη είναι η συμπεριφορά του Δελιζήσι αμυντικά η αγωνιστική, έτσι, με τον Ρόουζ ή τον Βέλεθ, άλλη ήταν με τον Μαυράη. Θα πει βέβαια εδώ ο Παντελίδης ότι έχω σημαντικές προσθήκες ποδοσφαιριστών που μου δίνουν αυτό που θέλω για να παίξω με τον τρόπο που θέλω. Πρώτα και κύρια ο Τόνσου. Μετά ο Λάρσον. Ο αναγεννημένος Ματέο. Ο Ματέο που δεν είναι τυχαία αναγεννημένος ο Ματέο. Δηλαδή διάβαζα κατά καιρούς αυτές τις χαζομάρες ότι επειδή έφυγε ο Ερέρα... Απελευθερώθηκε αυτό, πλέον. Ναι, γι' αυτό δεν παίζει ο Ματέο. Ο Ματέο όμως τώρα παίζει. Γιατί δεν πάνε όλοι πάνω στο Ματέο. Έτσι, γιατί μετά τον τραυματισμό του Μπρούνο Γκάμα, ναι μεν φέρει το Λάσον, αλλά φέρει και 2-3 παιχνίδια να μπει στο κλίμα λίγο. Που χθες βέβαια Ματέο, συγγνώμη σε διακόπτω, δεν έκανε την εμφάνιση που έκανε για παράδειγμα τα Γιάννη την Ξάνθη. Ο Ματέο χθες, φίλε, εγώ ήθελα να μπω στο γήπεδο. Ναι, γιατί τρεις έκανε 3-4 επιπόλαια λάθη. Τρεις φορές πουλάει την μπάλα σε σημείο που βγαίνουν κόντρα επιθέσεις ο Αστέρας και πάει να φτιάξει να κάνει γκολ. Είναι πολύ σημαντικά τα λάθη. Αλλά και πάλι ήταν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Εντάξει, αυτό εντάξει, το πιστώνω. Το έχει εντάξει. Αυτό φέτος. Το έχει αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι του. Έχει την αίσθηση. Παρόμοιο γκολ έχει βάλει στη Ριζούπολη. Που παίρνει το rebound από την απόκρουση του Χουάνμα. Και με το Λεβαδιακό στο Βικελίδης. Παρόμοιο, περίπου. Ναι. Επίσης με τα Γιάννενα. Και με τα Γιάννενα. Παίρνει rebound από το Σουτ Μαρτίνες. Το έχει αυτό. Και αυτό περιμένεις και από έναν εξτρέμ, έτσι, να πάρει το rebound, γιατί έχει ταχύτητα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον δεν είναι μόνο ο Ματέο. Πλέον υπάρχει ο Τόνσο, υπάρχει ο Λάρσον, υπάρχει ο Ντιγκίνη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στον Ματέο να μην έχει συνεχώς δύο παίκτες πάνω του. Και αυτό το δίνει περισσότερο ο Λάρσον σε σχέση με τον Μπρούνο Γκάμα. Γιατί ο Μπρούνο Γκάμα είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν έχει την ταχύτητα που έχει ο Σουηδός και δεν έχει κυρίως την έκρηξη που έχει ο Σουηδός. Ο Μπρούνο Γκάμα έκανε μια ωραία τρίπλα, περνούσε ωραίες κάθετες πάσες, άλλαζε ωραία το παιχνίδι. Και τη βοήθεια στην άμυνα. Θα προσθέσω. Ναι, αλλά ο Λάρσον είναι και αυτό. Ο Λάρσον και γυρίζει. Έτσι. Και είναι μαϊμούνι που λέμε ρε παιδί μου, ανακατεύει τον αντίπολο. Και δεν ξέρεις, έχεις πάντα το νου σου ότι μπορεί να βγει στην κόντρα. Μπορεί να σου φύγει, μπορεί να σου κάνει μια τρίπλα και να έχει σου περάσει. Έχει το απρόβλεπτο. Έτσι. Και αυτό το και ο Φετβατζίδης. Ναι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, όταν ανάμεσα στους δύο αυτούς ακραίους βάζεις πλέον τον Τόνσο ή και τον Μαρτίνες θα σου πω εγώ, τότε αυτομάτως έχουν πολλά περισσότερα να προσέξουν οι αντίπαλοι. Και κάτι ακόμα. Οι χαφ σου πίσω και ο Σιώπης και ο Μπάσα δεν έχουν πλέον στο μυαλό τους το δημιουργικό κομμάτι. Γιατί όταν είναι ο Ντιγκινής στο 10 ή κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, ο Μαντίγια, καλός ή κακός έπρεπε και οι πίσω να έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να δημιουργήσουν. Καταρχήν με τον Μαντίγια είναι πολύ πιο αργή η ομάδα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και αυτό φάνηκε και στο τέλος. Δηλαδή αν στο τελευταίο 20 λεπτό δεν ήταν ο Μαντίγια μέσα, μπήκε ορθώς, μπήκε για να ξεκουραστεί ο Μπάσα, έτσι. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να βγάλει 90 λεπτό ο Μπάσα. Και πάλι νομίζω ήταν μάλλον πιο απλός στο παιχνίδι του σχέση με άλλα μάτς. Ναι, αλλά είναι αργός. Εντάξει, είναι αργός, αυτό είναι. Είναι αργή η σκέψη του βασικά, δεν είναι τόσο. Είναι ο ορισμός του τσίκι τίκι. Ναι, εντάξει. Ο Ματίγια, γι' αυτό λέμε, ότι είναι ο παίκτης που έρχεται τον πάγκο για να κρατήσει μπάλα. Έτσι, κρατάει την μπάλα, έχει τα καλύτερα στημένα φυσικά. Δεν χρειάζεται. Αν και ο Σιώπης, επειδή το πήγε στο δημιουργικό, η πάσα που βγάζει χθες είναι στον Τιγκινή είναι εξαιρετική. Εξαιρετική είναι η πάσα του. Και είχε τέτοια εντολή βέβαια και ο Σιώπης και ο Μπάσα να ψάχνουν δηλαδή την κάθετη πάσα. Γιατί προφανώς ο Παντελίδης, εγώ νομίζω ότι ο Παντελίδης χθες απέδειξε ότι ήξερε καλύτερα τον Αστέρα από ό,τι ξέρει ο Παράσκος. Γιατί αυτή την ομάδα τη δούλεψε ο Παντελίδης το καλοκαίρι. Ήρθαν 10 ψέματα κιόλας. Ο Αστέρας έδωσε και χώρο στον Άρη. Γιατί ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο. Σ' άκουγα πριν που είπες ότι δεν θα βρει άλλα τέτοια παιχνίδια. Ωραία, θα βρει. Ο Άρης θα βρει τέτοια παιχνίδια, αλλά τα βρει εντός έδρας. Μόνο με την άκρηση το βρει και πάλι η Άκη δεν νομίζω να την ανοιχτεί. Αλλά ναι. Ο Άρης και κόντρα στον Ντέρμπι, τον Πάο και τον Ολυμπιακό. Είμαι σίγουρος ότι θα βρει χώρους εκεί. Με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κλειστεί πίσω.
Δεν το έχει κάνει σε κανένα παιχνίδι. Ναι. Υπάρχουν και άλλα τέτοια παρόμοια παιχνίδια. Ο Πανετολικός δεν ξέρω αν θα δώσει χώρους. Είναι και πότε θα παίξει το μάτς και τι στόχο θα έχει η ομάδα. Όσο ο Άρης νομίζω γίνεται πιο αποτελεσματικός στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Πανιόνιος, συγγνώμη. Δεν θα το δώσει. Όχι, όχι. Το μάτς με τον Πανιόνιο θα είναι παρόμοιο με το μάτς με τα Γιάννενα. Βέβαια εκεί θα έχεις Γιουνές. Συμφωνώ, ίσως η καλύτερη λύση για τα χαφ είναι ο Βέλεφ. Αλλά αυτό το αποφάσισε ο προπονητής αυτό. Έτσι. Άκουγες βλέπω, μάλιστα. Χαίρομαι. Γιατί να μην ακούω, ρε φίλε. Γιατί έχεις επαγγελματικές υποχρεώσεις, Χρήστα, δεκάτω στην Αθήνα. Όχι, έχω χάνει τρεις το αυτή. Και να σου πω ότι οι επαγγελματικές υποχρεώσεις από το πρωί έχουν πάει όπως το μάτς χθες. 3-0 από το ημίχρονο. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, εξαιρετικά. Προκλητικός. Προκλητικός με έπαρση. Ναι. Την πραγματικότητα, ρε φίλε. 3-0 το ημίχρονο. Το λέει και ένα τραγούδι της Φουρέιρας. Το βάλει ο Καβαδίας μετά. Βάλε το Καραμέλα. Όχι, δεν θα βάλεις, Βασίλη μου. Θες να έρθω εκεί. Θα έρθεις την Πέμπτη. Σου κόβω την εκπομπή αύριο. Και... αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Χρήσατε γιατί παίζει εκεί. Την πέλε... κόβω. Ναι, τι θα μου κόψεις. Κομμένη είναι έτσι κι αλλιώς αύριο. Όχι, φίλε, άμα θέλαμε δεν ήταν κομμένη. Θα αρχίσω να κάνεις υπάρχει στούντιο. Υπάρχει ένα παιχνίδι, θα έχουμε και συνάδελφο εκεί πέρα, καλό φίλο. Εσύ θα στο στούντιο. Δεν γίνεται. 5 με 7. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται γιατί το είπα. Αλλιώς θα γινόταν μια χαρά. Α, ναι, έτσι. Λοιπόν... Για συνέχισε. Για συνέχισε. Είπα Παντελίδης. Ναι. Επειδή από χθες πήρα και μηνύματα και τα λοιπά, έγινε και πουλιαμάς. Ναι. Όχι έλεγε σένα, όχι έλεγε τον Νίκο, όχι έλεγε τον άλλον, όχι σας έλεγε όλους, όχι οτιδήποτε άλλο. Ρώτησα τον ίδιο τον προπονητή. Ναι. Μου είπε λοιπόν ότι εννοεί συγκεκριμένο συνάδελφο σε αθηναϊκό μέσο ενημέρωσης, ναι, εφημερίδα, αθλητική, αθηναϊκή. Δεν λέω παραπάνω, μην είπε ποιον. Και τα λοιπά, γιατί υπάρχει ένα κείμενο, λέει, που έχει γραφτεί τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο τον ενόχλησε και εκεί πήγαινε η σπόντα. Και θυμάμαι, λέω, δεν πήγαινε, λέω, λίγο και σε εμάς, λέω, ναι, η σπόντα. Λέει, όχι, άμετα θα σας το έλεγα, λέει, στα ίσια. Ναι. Και λέω, θυμάμαι εντάξει, και το πρωτοσέλιδο εκείνης εφημερίδας που ήταν βασικό το θέμα του Παντελίδη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό και εσύ. Αυτό είναι, ναι, ναι, που είπε. Εγώ βέβαια θα πω το εξής, ότι θα ήταν για μένα καλύτερο να μην το πει. Δεν χρειάζεται. Ήταν περιττό, ναι. Δεν χρειάζεται και θα πω το εξής, το έγραψα και όλο στο blog μου στο DNA, ότι okay, και ο προπονητής, αλλά και το λέω κυρίως για τον κόσμο, θα πρέπει να αντιληφθεί κάτι ο κόσμος. Είδα σχόλια χθες από ανθρώπους οι οποίοι μετά το Λεβαδιακό έβριζαν τον Παντελίδη, να λένε καλά τώρα είναι καλός δηλαδή προπονητής ο Παντελίδης. Δηλαδή υπάρχει μια ψύχωση του να μπαίνουμε στην λογική της καθημερινότητας και της ημέρας, δηλαδή. Και τι λέει το κλίμα αυτή τη στιγμή. Λέει ξεφωνίζουμε τον Παντελίδη. Άιντε, πάμε όλοι ξεφωνίζουμε τον Παντελίδη. Αυτό έγινε και στο γήπεδο με τη Λαμία. Κερδίζει η ομάδα. Είναι καλός ο Παντελίδης. Λέτε τίποτα για τον Παντελίδη. Όχι. Δεν υπάρχει μη λέτε τίποτα για τον Παντελίδη. Ούτε υπάρχει αυτή η παράνοια που υπήρχε για κανένα δύο εβδομάδες με τον Παντελίδη. Και εμείς αυτό μεταφέραμε τότε. Ναι. Δηλαδή πριν το παιχνίδι με την Ξάνθη, ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι γράψαμε. Βάλαμε ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον προπονητή και ότι η ομάδα σκέφτεται, η διοίκηση σκέφτεται να του λύσει τη συνεργασία ακόμα και πριν το παιχνίδι με την Ξάνθη. Και ότι υπάρχει και μια πιθανότητα να του δώσει μια τελευταία ευκαιρία. Το απόγευμα της Τετάρτης η απόφαση λύσης συνεργασίας έγινε, του δίνουμε την ευκαιρία. Τρίτη Τετάρτη ήταν. Με την Ξάνθη. Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη. Νομίζω ήταν Τρίτη. Τρίτη, έχεις δίκιο. Τρίτη, ναι, Τρίτη ήταν. Το έγραψα Τετάρτη, λάθος είναι το δικό μου. Τρίτη, έχεις δίκιο. 4,5 ώρα. Λάθος. Έγινε η. Δεν θα πω κυβίστηση, θα πω η αλλαγή πλεύσης. Αυτό. Πολύ ωραία έβγαινε. Η αλλαγή πλεύσης. Ναι, ναι, ναι. Γιατί 4 και 25 ήταν πάμε με Τόλι Τερζή προπονητή. Στην Ξάνθη, ναι. Όντως, αυτή είναι και στα Γιάννενα με Τόλι Τερζή και τη Δευτέρα έρχεται ο νέος τεχνικός. Να μην πω από πού είναι. Ναι. Σχεδί και τα λοιπά. Ναι. Ξένος είδαμε. Βόρειες χώρες ίσως. Ε? Βόρειες χώρες λέω εκεί πέρα ψηλά πάρα. Και βόρειες χώρες και νότιες δεν ξέρω. Ξένος.
Ξένος ήταν. Όπως και να έχει, ήταν μια αλλαγή πλεύσης όπως τη χαρακτήρισες εσύ. Πήρε την απόφαση ο Καρυπίδης. Που δικαιώνεται ο Καρυπίδης, γι' αυτήν και ο Διαμαντόπουλος. Πήρε την απόφαση και στήριξε τον Παντελίδη. Μίλησαν και μαζί. Και από τη στιγμή που ο Παντελίδης έμεινε στην ομάδα και ο οργανισμός Άρης όφηκε να το στηρίξει, αλλά και όλοι μας. Δεν έχουμε κάτι ούτε με τον Παντελίδη, ούτε με τον Ερέρο, ούτε με κανέναν. Ο κόσμος πολλές φορές ψάχνει να βρει, όχι θέλουμε να τον φάμε, όχι θέλουμε να τον φέρουμε, όχι θέλουμε να τον κάνουμε, όχι θέλουμε να τον ράνουμε. Δηλαδή θέλαμε, πρόσεξε, να φάμε τον Ερέρο, να φέρουμε τον Παντελίδη και μετά από ένα μήνα θέλαμε να φάμε τον Παντελίδη, να φέρουμε τον Ερέρο. Εμείς θέλουμε να γράφουμε για ευχάριστα πράγματα. Πέρα από αυτό, απλά πολλές φορές μπαίνει ο κόσμος στο τρυπάκι. Δεν πρέπει. Μακάρι ο Παντελής να κάνει άλλες 10 νίκες. Άλλες 10. Δεν θέλει, δεν θέλει άλλες. Βρέα, εγώ 10 θέλω. Ναι. Αυτός μπορεί να θέλει 5, εγώ θέλω 10. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξέρει και ο coach και όλοι, είναι ότι και τα media, τουλάχιστον το έχουμε αποδείξει νομίζω και στο Λίμπερο και στο Λαμπαοτάρης, αυτό το οποίο θέλουμε είναι επιτυχίες. Θέλουμε ο Άρης να αλλάξει επίπεδο, να επιστρέψει στην καθημερινότητά του η κουβέντα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η κουβέντα για διάκριση, η κουβέντα για να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα. Και εδώ είναι το επόμενο που θέλω να πω. Ο Άρης, δεν λέμε απλά να βγει στην Ευρώπη τώρα, ωραία, και να βγει στην Ευρώπη. Και τι έγινε, να παίξει 2, 3, 5 ματς και να αποκλειστεί. Το θέμα είναι ότι αν καταφέρει και βγει στην Ευρώπη, αυτό θα έρθει μέσα από κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα που ήδη τα βλέπουμε. Έχει πάρει 5 διπλά φέτος ο Άρης. 5 εκτός έδρας νίκες έχει κάνει ο Άρης. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Οι τρεις είναι με Παντελίδη, έτσι. Με Όφη, τρεις είναι με Παντελίδη. Και είναι και ναι. Στον Όφη, στην Ξάνθη και στην πόλη. Ναι. Δεν είναι παιχνίδια τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι είναι εύκολα, ούτε και κάθε χρόνο. Ίσα-ίσα στην Τρίπολη έχεις κάνει μόλις μία νίκη, ήταν η δεύτερη σου, η νίκη η χθεσινή. Στο Ηράκλειο επίσης δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε κάθε φορά που παίζει εκεί ο Άρης. Η Ξάνθη επίσης είναι μία δύσκολη έδρα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Άρης είναι στήσει και την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Και το Γενάρη έγιναν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και θα γινόντουσαν ακόμα περισσότερο αν έρχονταν ο Σούντγκρεν, γιατί αυτός έφτασε πραγματικά πολύ κοντά στην ομάδα. Αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε, να κοιτάμε την στελέχωση αγωνιστικά της ομάδας και το καλοκαίρι, ώστε πραγματικά να έχει πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο και μακάρι βέβαια να έχουμε και την ευρωπαϊκή παρουσία. Αυτό θέλουμε όλοι, να επιστρέψει ο Άρης σταδιακά εκεί όπου αξίζει να βρίσκεται, να παίζει στους ομίλους αρχικά βέβαια του Europa League, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και σιγά σιγά να μεγαλώνει και να προσπαθεί να έχει και καλύτερους παίκτες και καλύτερη παρουσία στην Ελλάδα και να διεκδικήσει όποτε βεβαίως το καταφέρει και είναι σε θέση και τίτλους. Αυτό δεν γίνεται όμως από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν γίνεται με ένα ρόστερ πέρσι β' εθνικής, ειδικών συνθηκών όπως το περιγράφαμε όλη τη χρονιά, ξαφνικά να πατήσουμε ένα κουμπί, να αλλάξουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, να μπουν όλοι οι άλλοι ποδοσφαιριστές και να έχουμε ομάδα Champions League και να παίρνει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ο άλλος δίπλα, για να φτάσει να ισοφαρίσει τον Άρη στα πρωταθλήματα, έχει δώσει 130 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό. Και πρόσεξε, τα χρήματα που επένδυσε δεν ήταν των παικτών που οδήγησαν στους τίτλους, υπήρξαν και συγκεκριμένες άλλες ενέργειες. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος βλέπουμε τις σχέσεις που έχει καθημερινά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει πρόεδρο στην ΕΠΟ, έναν πολύ καλό Αριανό, όπως έλεγε μέχρι τότε ο Αγγέλης ο Γραμμένος, ο οποίος είναι δικός του άνθρωπος όπως είπε ο Ιβάν. Έτσι. Έχει τις σχέσεις τις οποίες έχει με την κυβέρνηση την τωρινή, έχει τις σχέσεις που έχει με τον απερχόμενο από την κυβέρνηση τον Καμένο, έχει δικά του κανάλια, δικές του εφημερίδες, δικά του μέσα ενημέρωσης. Εμείς θέλουμε ξαφνικά από τον Καρυπίδη να κάνει όλα όσα έχει κάνει δίπλα ο άλλος με καμιά 150 εκατομμύρια ευρώ και όλο αυτό το σύμπλεγμα ανθρώπων
δραστηριοτήτων, μέσων ενημέρωσης, ενώσεις, ΕΠΟ, Λίγκα, όλα αυτά σε ένα χρόνο. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή αύριο έρχεται ο Κινέζος, ο Τσίντσον Γιά, με 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι πιστεύεις, ότι θα βάλετε 200 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρουμε το πρωτάθλημα? Για να το μαζέψω αυτό το οποίο λες και για να το καταλάβουν και κάποιοι που δεν αντιλαμβάνονται, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι δομημένο εδώ και χρόνια με ένα τέτοιο τρόπο που μόνο το αγωνιστικό και το τι κάνεις για 90 λεπτά δεν είναι αρκετό. Αυτό το αντιλήφθηκε και ο Σαββίδης και μετά από 5 χρόνια κατάφερε αυτό. Σε μια χρονιά που είδαμε πως είναι ο Ολυμπιακός, δηλαδή η εικόνα του Ολυμπιακού στην Τούμπα είναι για λύπηση. Και το έχει χάσει ο προπονητής του, το έχει χάσει και το παιχνίδι. Εντάξει. Πραγματικά θεωρώ ότι ο Άρης θα είναι δύο κλάσεις ανώτερος. Δεν λέω ότι είναι δύο κλάσεις. Αυτός ο Άρης, όπως το βλέπουμε, ναι. Την Τούμπα όμως πιστεύω θα είναι δύο κλάσεις ανώτερος από τον Ολυμπιακό. Πιο έξυπνος θα πω εγώ. Θα ξέρει τι πάει να ζητήσει. Ναι, και σε αυτό τουλάχιστον τον Παντελίδη, σε παιχνίδι που πας να στήσεις λίγο πιο αμυντικά και τα λοιπά, τον Παντελίδη δεν τον νομίζουν τον Ολυμπιακός, κομμάτες, ακόμα και αυτοί που τον ξεφωνίζουν. Ο Ολυμπιακός έκανε το λάθος το οποίο έκανε και ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης νομίζω δεν θα πέσει αυτή την παγίδα σε εκείνο το μάτς. Με τρεις επιθετικούς θα παίξω φίλε και θα... Όπα. Κάτσε, χρήσα να κάτσε. Ηρέμησε. Κάτσε. Μαζέψου. Κάτσε, κατέβασε. Ήθελα να το πω απλά. Ναι. Καλά, καμιά εβδομάδα θα πω αυτά. Ναι, δεν αργεί πολύ. Εντάξει, κοντά είναι. Σε δύο εβδομάδες. Ναι. Η ομάδα που θα κόψει το αίτητο στον συμπολίτη. Αυτά έτσι εν ολίγης και νομίζω ότι ο προπονητής και αυτός έχει κερδίσει πλέον πόντους. Ναι. Μακάρι να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Ναι. Την Κυριακή υπάρχει και UNED. Υπάρχει και νομίζω θα δούμε και λίγο περισσότερο τον Φετφατζίδη. Σίγουρα είναι σημαντική η απώλεια του Σιώπη. Ελπίζω να έχουμε καμιά 19-20.000 ενίσχυση στις κερκίδες, γιατί είναι σημαντικό. Και πλέον με μια άλλη άφρα. Αλήθεια είναι αυτό. Και η παρουσία του κόσμου. Είδαμε πόσο βοήθησε ο κόσμος στο παιχνίδι με τα Γιάννα. Αν μπορεί να πάει μια υποσχετική για ένα μάτσο Κλάους, αν θέλει, στον Πανιόνιο, για ευνόητους λόγους, για να συγχρονιστούν άπαντες με την κερκίδα και τις αποδοκιμασίες προς τον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι ο Πανιόνιος ως ομάδα έχει δώσει τα δικαιώματά του στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Θα είναι η κερκίδα έτσι όπως πρέπει να είναι. Και ελπίζω ο Άρης να φτάσει στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη του το απόγευμα της Κυριακής. Πανιόνιος που έχει σφίξει κιόλας. Βέβαια θα έρθει ο Μάντζιος με 20 απλή ζώνη. Εκεί είναι, άμυνα. Και αυτό ήθελα να πω πριν που έλεγες για τις πολλές επιλογές στην επίθεση, εκεί είναι που χρειάζεται την πολύ πρόσωπη επίθεση. Όχι τόσο απέναντι στις ομάδες που σου δίνουν χώρο, αλλά σε ομάδες όπως ο Πανιόνιος στην Κυριακή. Ο Λάρσον όμως έχει το ένας μέναν. Ο Φετβατζίδης έχει στο Τόνσο... ένα. Ο Τόνσο το έχει. Κοίτα, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο μάτς δεν ξέρω αν ο Παντελίδης πάει σε λύση του UNES, γιατί ταιριάζει περισσότερο σε τέτοιες άμυνες. Ένας πιο υψηλός επιθετικός, ένα πιο βαρύ κορμί και όχι ο Ντιγκινή. Και είναι και ερωτηματικό αντικαταστάσεις του Σιώπη. Εγώ το είπα και πριν, άκουγες και εσύ. Εγώ θα έβαζα το Βέλεθ. Αντί για το Ματίγιο εκεί πέρα. Είναι, το λέγαμε και χθες. Ναι. Εδώ ότι ο Βέλεθ ίσως είναι ο παίκτης ο οποίος πρέπει να πάει στην συγκεκριμένη. Γιατί ο Ρος δεν βγαίνει. Και χθες, ναι. Εκεί του έδωσε. Εδώ ο Ρος δεν βγαίνει τώρα. Πώς δεν βγαίνει. Τα πηγαίνει καλά. Τα πηγαίνει, αλλά σε τρεις φάσεις ήταν ο Κουέστα που κράτησε το 0-3. Γιατί χθες, γι' αυτό θες και ένα καλό τερματοφύλακα, ναι. Υπάρχουν τρεις φάσεις που ο Ρος τον χάνει το μανιά. Ναι, μένει στις τοποθετήσεις του, στις αντιδράσεις του, στα κοψίματά του ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά σε τρεις φάσεις το Μανιά το χάνει. Ναι. Ο Ρόους. Ο Μανιάς βγαίνει απέναντι στον τερματοφύλακα και το βγάζει ο Κουέστα. Ναι. Μας γελάει το 0. Εγώ κοιτάω την απόδοση του ποδοσφαιριστή. Ναι. Και θεωρώ ότι ο Βέλεθ δεν θα τον έχανε. Θα μου πεις τώρα, μεγάλε, και ο Βέλεθ στο Ηράκλειο, μία φάση τον έχασε πώς τον λέγανε εκείνο τον Τιμίσιο. Και με τη Λιβαδιά είχε χάσει τον Μαρκόφσκι. Σε μια-δύο περιπτώσεις εδώ. Εγάστο, το εδώ, εντάξει, δεν κυριαρχεί ακόμα. Άμα δεν έχαναν και το Φόρ Χρύσανθε, δεν θα παίζανε στον Άρη. Ο Ρόους θα ήταν στη Λιόν ακόμα και ο Βέλεθ θα ήταν στην Σιρεάλ Μπέτις. Ναι. Αυτό το δεν βγαίνει όμως, δεν υπάρχει. Ο Βέλεθ είναι για την πολύ καλύτερος, πολύ καλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Ρόους. Δεν συγκρίνονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Είναι η μέρα με τη νύχτα.
μην ενθουσιαζόμαστε τώρα ξαφνικά με ένα παλικάράκι. Δεν ενθουσιάζομαι, θα πηγαίνει καλά. Ο οποίος θα πηγαίνει όντως καλά, είναι μια αξιόπιστη λύση, γιατί τέριαξε και με το Δελεζίση. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του. Μόνο μαύρα είναι αξιόπιστη... τέριαξε με το Δελεζίση. Όλοι οι άλλοι ταιριάζουν. Είναι μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον, από τον Βέλεθ, αλλά σε παιχνίδια όπως της Κυριακής, πραγματικά και εγώ θεωρώ ότι ο Βέλεθ είναι μια περίπτωση, γιατί αυτός μπορεί να προωθήσει και το παιχνίδι. Από την άλλη, αν θέλεις λίγο έτσι πιο επιθετικά και τα λίγα, πάλι στο Μαντίγια, το ζήτημα είναι πόσο γρήγορα, επαναλαμβάνω, θα προωθείται το παιχνίδι της ομάδας. Δηλαδή, άμα κάνει κανένα δύο μέρες ο Μαντίγια, εντάξει τότε... Εγώ γι' αυτό θέλω το Βέλεθ. Υπάρχει και το πιο extreme. Ποιο? Ξέρεις. Οπα. Μαρτίνες. Αλλά εκεί δεν μπορεί να παίξει Μαρτίνες εκεί. Να παίξει 8 ο Μαρτίνες. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να παίξει εκεί. Τον αλέφαντο του Λίμπερο, ρε. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, βρε. Δεν μπορεί, ρε Χρήσατε, να παίξει εκεί. Τον δοκίμασες. Μα δεν είναι η θέση του εκεί. Γιατί να πας σε αλχημίες και να μην πας σε ορθολογικές επιλογές που σε έχουν φέρει εδώ, που σε έχουν φέρει μέχρι στιγμής. Αφού έχεις επιλογές. Φετφαντζίδης μπορεί. Να παίξει το 8. Ναι. Τι λες ρε Χρήσανδε, για το Θεό δηλαδή. Ο Τόνσο. Όχι. Ο Ντιγκινή. Τι λες ρε Χρήσανδε, ποιος Ντιγκινή, να παίξει το κέντρο με τον Μπάσο Ντιγκινή. Ναι. Το FIFA, το τελευταίο διάστημα, δεν σου κάνει καλό, να ξέρεις. Νομίζω ότι πρέπει... Γιατί, έχω πάρει το Μόντριτς στην Μπαρτσελόνα. Και πού τον βάζεις. Και τον Σαλάχ. Και πού τον βάζεις το Μόντριτς. Στα χαφ. Α, πάλι καλά. Αλλά βάζω το Σαλάχ δίπλα του. Κακό αυτό, γίνεται, κακό αυτό, Χρήσανδε. Ξέρεις τι γίνεται με Σαλάχ, Μέση, Κουτίνιο και Μόντρις και Σουάρες. Παντελίδη ακούς, έτσι. Χαμός γίνεται, φίλε. Μάλιστα. Από όλους αυτούς την επίθεση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, να ηρεμήσει και ο κόσμος. Νομίζω ότι ήταν καλές συνθήκες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει ηρεμήσει ο κόσμος, είναι η αλήθεια. Να σου πω και κάτι. Έχει φάει πολύ ξεφωνητό ο Διαμαντόπουλος. Έχει φάει ξεφωνητό ο Καρυπίδης. Στο κομμάτι τους λοιπόν τώρα δεν πρέπει να τους αποδώσουμε αυτά που πρέπει να τους αποδώσουμε. Δεν πλήρωσε ο ένας και, έφερε καλούς ποδοσφαιριστές. Ναι. Ναι, είπαμε για τον προπονητή. Ναι. Δεν επέλεξε ο Διαμαντόπουλος με τον Παντελίδη και τον Καρυπίδη τον Λάρσον. Δεν επέλεξαν τον Ρόουζ. Δεν επέλεξαν τον Κόρχουτ. Δεν ήρθαν αυτοί λοιπόν οι καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Τον Τόνσο, που έγινε τόσο θόρυβος και κινήθηκαν με πολύ έξυπνο τρόπο και τον έκλεψαν στην κυριολεξία, στην Τρίπολη. Τι... Κοιμισμένους ανεβάζαν, κοιμισμένους κατεβάζαν τους τριπολισιώτες. Ναι. Ήρθαν και σας το πήραν τον καλύτερο παίκτη μέσα από τα χέρια σας και τέτοια λέγανε. Λοιπόν, και θα κλείσουμε. Δεν πρέπει λοιπόν αυτούς. Ναι. Όπως τους ξεφωνίζουμε κατά καιρούς, τον Διαμαντόπουλο δηλαδή, πραγματικά τον είχαν φάει. Τον είχαν φάει. Δεν πρέπει να πούμε ο Διαμαντόπουλος... ότι όντως έκανε σωστά τη δουλειά του και στο κομμάτι... καλούς ποδοσφαιριστές. Και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, ειδικά με τον Μαύραη, και στο κομμάτι των μεταγραφών με τον Κολάσο, με τον Κολάσο, οι χειρισμοί του. Εντάξει, παίζουν και αυτά ρόλο, οι γνωριμίες που έχει. Εντάξει, γιατί ο Σούντγκρεν και ο Χόλμπερκ δεν προέκυψαν ουρανοκατέβατη στην πόρτα του Άρη. Ήταν κινήσεις που είχαν να γίνουν μέσα στον επαφό που είχε ο Διαμαντόπουλος με τη συγκεκριμένη αγορά. Αυτό είναι και σχόλιο και για τον ανθρώπινο προπονητή του. Εντάξει, αλλά λέει τα χώρια του. Αλλά αυτό πρέπει να το καταλαβαίνει και ο Παντελίδης, αλλά να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή, όταν χάνεις από τον Λεβαδιάκο ή τον Πανετολικό ή από τον Εγωτέρη αποκλείεσαι, θα την ακούσει. Όταν κερδίζεις μέσα στην Ξάνθη, μέσα στην Τρίπολη, κάνεις μια πορεία εφάμιλη του ονόματος που λέγεται Άρης, θα παίρνεις τα εύσημα. Δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο μονίμως. Δηλαδή δεν γίνεται μονίμως να ξεφωνήσει τον προπονητή. Δηλαδή, συγγνώμη. Και επειδή δηλαδή είπαμε ότι έκανε λάθη ο προπονητής με το Λεβαδιακό και δεν πήγε καλά η ομάδα, στη νίκη στην Τρίπολη θα πούμε. Ναι. Α, ήταν τυχερός και κατά λάθος κέρδισε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν αυτό. Ναι. Ή ανάποδα. Αν έρθει χτύπα ξύλο ένα στραβό αποτέλεσμα, θα ξαναγίνει άχρηστος που δεν κάνει το λομπού και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Οι επιλογές που έγιναν σε μεταγραφικό επίπεδο, γιατί είχαμε δείγμα γραφής το καλοκαίρι, δεν γίνεται να απαξιώσουμε αυτές τις επιλογές. Ναι. Και τώρα το Γενάρη. Και άμα δηλαδή έρθει ανάποδο αποτέλεσμα, θα είναι κακοί οι παίκτες που τώρα ήταν καλοί. Ναι. Θα πρέπει να κρίνουμε ορθολογικά. Και φυσικά όσον αφορά
τον Άρη, πάντα υπάρχει ένα κριτήριο, το οποίο και αλάνθαστο είναι, αλλά κυρίως είναι αυτό το οποίο καθορίζει την καθημερινότητα. Το κριτήριο αυτό λέγεται αποτελέσματα. Αν έχεις τα αποτελέσματα, τότε στον Άρη πας μπροστά. Αν δεν τα έχεις, ο καλύτερος προπονητής του κόσμου να είσαι, ο καλύτερος τεχνικός διευθυντής, δεν θα πας. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Δεν αλλάζει αυτό, ρε παιδί. Ναι, όντως. Έτσι είναι. Και θα κλείσουμε με ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση από ό,τι διαβάζουμε τον Πάκο Ερέρα. Όχι, ρε φίλε. Ναι, και λέει, σε σημείο λέει να διακυβεύεται, λέει, η θέση του στον αγώνα με τη Sporting Gijón. Με μόλις μία νίκη, λέει, σε 10 αγώνες και συνολικό απολογισμό 10 βαθμών, ο 64χρονος έχει χάσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Και Las Palmas, μία νίκη σε 10 αγώνες στο Πάκο. Σε 10η θέση. Αλυταράδες οι δημοσιογράφοι οι Ισπανοί. Θέλουν να τον φάνε. Ναι. Ξυπνήστε. Είστε αλήτες. Θέλετε να φέρετε τον δικό σας στη Las Palmas. Ναι. Επίσης είστε μυρωδιές στον Άρη. Στα group, στα group της Las Palmas στο Facebook. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ο Καρυπιδίνιο, ο πρόεδρος της Las Palmas, δίνει χαρτάκι. Ναι. Όπως επίσης και ο Διαμαντοπουλίνιο δίνει χαρτάκι. Και επειδή δεν το δέχεται ο Πάκο, γι' αυτό θέλουν να τον φάνε. Έτσι. Δεν εστερνίζομαι τα δημοσιεύματα αυτά. Ναι. Θεωρώ ότι είναι δάκτυλος και φυσικά ότι ο Παπαδοπουλίνιο, ο ρεπόρτερ δηλαδή Las Palmas, είναι αυτός που βρίσκεται πίσω από αυτά τα ύποπτα δημοσιεύματα. Όσο και αν το κοροϊδεύουμε, ο τρόπος και η ευκολία με την οποία στείνα στον τοίχο δημοσιογράφους, διοίκηση, Διαμαντόπουλο, οι φίλαθλοι του Άρη, όχι του ΠΑΟΚ, ήταν ακριβώς αυτός. Τόσο εύκολα, τόσο απλά και τόσο σε σημείο γελοιότητας φτάσανε αργιανοί να κατηγορούν την ομάδα τους ως στημένη, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι δεν γουστάρουν τον Καρυπίδη, κάποιοι δεν γουστάρουν τον Ταλτίδη, κάποιοι δεν γουστάρουν τον Διαμαντόπουλο, κάποιοι δεν γουστάρουν γενικότερα ο Άρης να πάει μπροστά και θέλουν για να έχουν λόγο ύπαρξης να είμαστε σε μια διαδικασία μύρλας και γκρίνιας για να δικαιώνονται και σας τα λέγαμε εμείς. Δεν υπάρχει αυτό. Ελάτε, θα γίνω σπόρα και ένα λάθος δικό μου. Δεν πίστευα, ρε φίλε, ότι ο Παντελής μπορεί να τον γυρίσει. Το είπα και το έγραψα όμως. Δεν περίμενα να φύγει πρώτα. Μπράβο του που το γύρισε. Και μπράβο του γιατί το γύρισε και με βαρύ κλίμα. Αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα άλλος θα άφηνε υπονοούμενα για τον Παντελήδη. Όχι. Εμάς το ενδιαφέρει το ο Άρης. Πολλά τα μηνύματα που έρχονται για την άποψή σου απ' έξω την κοινή οχτάρι. Βλέπω πολλά όσα αποθεώνει γενικότερα, να ξέρεις. Έρχονται πράγματα. Πρόσεχε τώρα. Ναι. Όχι, διάβασε το. Ο φίλος ο Στέλιος. Ο οποίος λέει με τον. Όχι, βασικά λέει με τον Μαρτίνεζ οχτάρι θα μαρκάρω εγώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης με τον Τιγκίνη. Δίκιο έχει. Αλλά νομίζω ότι στη συνέχεια, όταν σου είπα την ομάδα που έχω κάνει στο FIFA. Ναι, Χρήσαν. Έδειξα ακριβώς και το πώς δεν πρέπει να σκέφτεσαι. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο επίθεση το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν είναι μόνο να βάλω τον παίκτη ο οποίος θα κάνει την τρίπλα και θα κάνει γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι σύνολο. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Θα πρέπει να έχεις και αυτούς που κόβουν για να δώσουν την μπάλα με τον σωστό τρόπο σε αυτούς που θα βάλουν. Αυτό ακριβώς θέλω να δείξω και λέγοντας ότι τον Τιγκίνη ή τον Μαρτίνι. Δεν φυσικά και δεν μπορεί να παίξει κανένας από τους οχτάρι. Πώς θα παίξει οχτάρι, αυτό δεν μπορεί να κόψει. Να σε ευχαριστήσουμε. Ναι. Σαν να ήσουν εδώ πραγματικά. Βασίλη, πόσο ώρα τον έχουμε στον αέρα, κάνα 20 λεπτό. Είναι, τι σημασία έχει. Επειδή μας τα γκολ θα τα βάλουμε χωρίς ήχο από κάτω να τα απολαύσουμε. Την Πέμπτη θα τα ξαναβάλουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Έχουν ανέβει. Τι εννοείς πρέπει να κλείσουμε. Έχουν ανέβει ήδη στο YouTube γιατί έχουμε χρωστά με το διάλειμμα των 6.30. Όχι, δεν πειράζει. Φίλε, να και έχει πολύ όμορφο θέμα ο Γιώργος Ματζιούκης, βλέπω μετά στην ώρα για μπλε. Και έχει έρθει και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ μου κάποτε στο κομμάτι του Βόλη. Πού είναι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω εδώ πέρα. Ποιος? Θα ακούσουν οι ακροατές του Λίμπερο μετά τις 7. Φίλε, θέλω να ακούσω τα γκολ, παιδί. Τι θέλεις, τα έχουμε ανεβάσει στο YouTube, Χρήσανθε, του Λίμπερο και στο Λαμπάου Τάρι σε λίγο. Όχι, στην εκπομπή μου πρέπει να ακουστούν λίγο, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Φίλε, θα πάρω και θα σε κόψω, να ξέρεις. Θα τα βάλω μες στο ματζιού και αν δεν παίξω τώρα, να ξέρεις. Θα δοθεί εντολή. Ωραία, κλείσε και θα τα βάλουμε. Όχι, όχι. Θέλω να ακούσω, ρε φίλε. Βασίλη Καβαδία, βάλε τα γκολ του Χρήστα Τσαλτίδη. Δηλαδή, περιγράψαμε γκολ. Άκου, άκου, Χρήστα. Άκου, άκου. Μέσα στην περιοχή να δούμε τον Λάρσον. Το σουτ θα κάνει γκολ. 0-1 για τον Άρη. Με το εκπληκτικό του Λάρσον. Το 1 λεπτό βολίδα από τον Σουηδό. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με εκπληκτικό σουτ από τον Λάρσον. Να αφήσουμε και τα άλλα. Ο Λάρσον, ο οποίος το έψαχνε αυτό το γκολ και θα προηγούμενο. Και με τον Πατ Γιάννενα είχε επιχειρήσει παρόμοια σου, την μπάλα είχε φύγει out τότε. Τώρα ο Λάρσον σουτάρει με δύναμη, η μπάλα πάει στην οροφή της εστίας του Παπαδόπουλου. 0-1 ο Άρης με τον Σουηδό να δικαιώνει τον Παντελίδη για το γεγονός ότι το ξεκινάει στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί να με το ξεκινούσε, ρε Χρήστα. Εκπληκτικό γκολ από τον Σουηδό, 1-0 ο Άρης. Γράφτηκαν φίλε την Κυριακή αυτό ότι δεν θα παίξει. Για να δούμε τεράστια ευκαιρία για τον Άρη. Με το Τικινί να είναι μόνος απέναντι στον Παπαδόπουλο. Τικινί θα περάσει. Το σούτ για το Τικινί. Μπάλα. Γκολ 2-0. 2-0 για τον Άρη. Με τον Τικινί να σκοράρει. Στο 23ο λεπτό ο Άρης κάνει το 2-0 εδώ στην Τρίπολη. Μετά από αυτή την πολύ ωραία πάσα από τον Σιώπη θα μπει ο Τικινί, θα πλασάρει. Ακούμπησε την μπάλα ο Παπαδόπουλος, δεν πρόλαβε ο αμυντικός ο Αστέρα που έτρεχε πάνω στην γραμμή να διώξει την μπάλα. Νομίζω ότι φάνηκε ξεκάθαρο ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη την γραμμή. Ο Άρης πετυχαίνει δεύτερο γκολ στην Τρίπολη, 0-2 στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Νικολάς. Να ακούσουμε Τικινής, και το τρίτο. Ο οποίος, το τρίτο είναι το πιο ωραίο. Τον Παντελίδη και τον έβαλε στην κορυφή. Παλιά και τώρα για τον Τόνσο. Ο Τόνσο έξω από την περιοχή. Για να δούμε τον Τόνσο. Πάντα Τόνσο. Κατά μέσα από τον θα περάσει ο Τόνσο και να δούμε ευκαιρία. Το σουτ κοντοκάρει ευκαιρία για τον Άρη. Γκολ 3-0. 3-0. Ωραία το είπα. Έχω ταχύτητα, έχω τέτοιο, τα λέω σωστά τα ονόματα, τι άλλο. Ευτυχώς αυτό το μάτι είναι στην Τρίπολη και όχι στο ΆΚΑ. Δεν θα πετύχει ένα κανένας στο ΆΚΑ. Ευτυχώς. Τα λέμε και πάλι την Πέμπτη που θα σε έχουμε κοντά μας και ενδεχομένως να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από το εξωτερικό για τον Άρη ενώπιση και του αγώνα με τον Πανιόνιο. Να είσαι καλά, Χρυσαθέ μου. Τον Καπάντα ή? Όχι. Δεν το βρήκα. Όχι. Από το εξωτερικό είπαμε, Χρυσαθέ. Να είσαι καλά. Το ξέρω. Καλά να περνάς στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Να είσαι καλά. Να λοιπόν, καλά. Γεια σας. Αυτά από τον Χρήστο Τσαλτίδη. Αυτά και από εμάς. Πολύ δυνατό θέμα ακολουθεί στη συνέχεια με την ώρα για μπλε. Πού είναι ο Λάμπης? Δεν ακούει ο Λάμπης, μάλιστα. Α, κάποτε φίλε που κάναμε ρεπορτάζ βόλεϊ στα πολύ πολύ πρώτα μας βήματα. Βέβαια, βέβαια. Τεράστια μορφή. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι την Πέμπτη. Αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, γιατί θα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο τον ημιτελικό του ΠΑΟΚ με την Κίμη στη Χαλκίδα από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζούκη. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι την Πέμπτη.